Καλημέρα σας κύριε Κατσότη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Πίκουλα και στους ακροατές σας, καλημέρα σας. Να είστε καλά κι εσείς. Πώς βλέπετε κυρίως να ξεκινήσουμε από το υγειονομικό κομμάτι της ιστορίας και να... γιατί αυτό είναι σε πικ ειδησιογραφικό, ελπίζουμε να πέσει το επόμενο διάστημα. Πώς βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται, κύριε Κατσότη? Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλες ευθύνες που, αν θέλετε, ενισχύει τον, στον κόσμο, τον εφησυχάζει τέλος πάντων ότι έρχεται το εμβόλιο, ότι όλα θα λυθούν, ότι τέλος η πανδημία και το καθεξής. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που, αν θέλετε, δημιουργεί, όπως είπαμε, την αιτία της διασπορά συνολικά, γιατί τα μέτρα χαλαρώνουν, γιατί η κυβέρνηση αρνείται να κάνει ελέγχους σε χώρους δουλειάς, όπως είδαμε και στη Δυτική Αττική, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αρνείται να πάρει μέτρα ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, να προσλάβει εργαζόμενους. Εχθές ακόμη κάναμε πρόταση τροπολογία στο νομοσχέδιο για την μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με το πρόγραμμα του ΑΕΔ που δουλεύουν ήδη 4 χρόνια και καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Αρνείται τέλος πάντων να κάνει τα έργα υποδομής που χρειάζονται, τις μονάδες εντατικής θεραπείας που είναι απαραίτητες και βέβαια να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην είναι υγειονομικές βόμβες, να πυκνώσει τα δρομολόγια, να πάρει καινούργια οχήματα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, να μπορέσει να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα και να σταματήσει η διασπορά του ιού, γιατί ξέρετε και το φάρο και το εμβόλιο θα υπάρχει μια μακρόχρονη διαδικασία. Δεν θα είναι μια... και έξω εμβολιάζεται. Είναι ένα σωσίβιο, βέβαια. Είναι ένα σωσίβιο, προκειμένου. Σωσίβιο μπορεί να είναι, αλλά όμως όλοι οι επιστήμονες τουλάχιστον λένε ότι θα υπάρχει μια διαδικασία πολύ μακρά, στην οποία πρέπει να παίρνονται ταυτόχρονα και τα μέτρα, έτσι ώστε ο λαός να προστατευτεί, η ίδια η ζωή του, η υγεία του, από την διασφορά του ιού. Και αυτό είναι το κύριο σήμερα, όμως η κυβέρνηση δεν θέλει να δαπανίσει χρήματα για την υγεία και αυτό φάνηκε και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ήταν μειωμένα 600 εκατομμύρια σχεδόν οι δαπάνες για την υγεία. Βέβαια χθες, μέσα από όλη αυτή την συζήτηση που έγινε και την αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί την υγεία, έδωσε 200 εκατομμύρια ακόμη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έφερε τροπολογία δηλαδή. Ωστόσο όμως και αυτά είναι πολύ πίσω από αυτά που είναι αναγκαία σήμερα για να ενισχύσει συνολικά την υγεία, για να μπορεί ο λαός να βρίσκει την υγεία του, να το πω έτσι, όταν αυτή διασαλεύεται. Πάντως η κυβέρνηση αξιοποιεί όμως την πανδημία για άλλα πράγματα. Αξιοποιεί την πανδημία για να ενισχύσει τη σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της υγείας, να στέλνει πελάτες στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, τα τεστ τέλος πάντων να είναι στα χέρια τους. Ήδη εχθές ακόμη δίνει ακόμη περισσότερα στις μονάδες που ημερήσιας νοσηλείας, δίνει δυνατότητα να αυξήσουν τα κρεβάτια τους κτλ, ενώ θα έπρεπε να ήταν στα δημόσια νοσοκομεία. Δίνει δωράκια συνολικά μέσα από όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας στο κεφάλαιο, είτε αυτό δραστηριοποιείται στην υγεία είτε δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς της οικονομίας. Πάντως στην αρχή αυτή της περιπέτειας, όταν η κυβέρνηση εφήρμοσε όλη αυτή την τακτική της του βλέπουμε και προχωράμε όσον αφορά τα οικονομικά και τις ενισχύσεις, η αναζωπήρωση του ιού και οι νέοι κύκλοι που βάζει και επιμικρύνει την πορεία του, μάλλον τους δικαιώνει, με την έννοια ότι δεν ξέραμε τον ορίζοντα και πρέπει να ήμασταν αρκετά φιδωλοί στο πώς θα το διαχειριστούμε. Όχι μόνο δεν τους δικαιώνει, επιβιώνει, κύριε Πίκουλα, ότι εδώ και 10 μήνες από την αρχή της πανδημίας δεν πήραν εκείνα τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουν, με αποτέλεσμα να έχουμε τα εκατοντάδες, μάλλον 4.000 τώρα θάνατοι. Δεν είναι λίγοι. Όχι, φυσικά. Μιλάμε για...
Ορίστε. Όχι φυσικά λέω, εννοείται ότι. Ναι, άρα λοιπόν. Ειδικά είναι, το τελευταίο είναι διάστημα. Ευθύνη. Mm-hmm. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης τα χιλιάδες κρούσματα, οι χιλιάδες διασωληνωμένοι που περάσαν όλη αυτή την περίοδο. Και βέβαια όλοι αυτοί οι νεκροί. Γιατί ακριβώς εφησύχασε τον κόσμο, δεν πήρε τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Είναι πολλές και οι καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι στους χώρους δουλειάς δεν τηρούνται τα μέτρα αυτά που προτείνει η επιστημονική κοινότητα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το θέμα της απόστασης. Όταν οι εργαζόμενοι είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όταν η ίδια εργοδοσία απαιτεί ακόμη και συμπτώματα να έχεις να πηγαίνεις στη δουλειά σου για να συνεχίζει η παραγωγή. Όταν εδώ δεν δίνει άδεια η εργοδοσία στους ίδιους τους ασθενείς. Όταν δεν ανοιχνεύονται, να το πω έτσι, συνολικά το περιβάλλον ενός ασθενούς. Όλα αυτά μας οδήγησαν εκεί, στο δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν σαφώς πολύ σκληρότερο πολύ να το πω, σφοδρό, το πρώτο, ναι. Πολύ σφοδρό, και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί δεν πήρε τα μέτρα όλη αυτή την περίοδο και δεν πήρε και τα μέτρα της ενίσχυσης των εργαζομένων. Mm-hmm. Μην μου πείτε τώρα ότι η αναστολή και η συνεργασία, αυτά τα δύο προγράμματα που τρέχουν, ενισχύουν τους εργαζόμενους με τα 534 ευρώ την αναστολή και με 20% μείωση στη συνεργασία. Ένας κόσμος δηλαδή ο οποίος τώρα δεν μπορεί να επιβιώσει. Όχι, δεν πάρα, πολλοί εργαζόμενοι, πάρα πολλοί εργαζόμενοι είναι σε δραματική κατάσταση. Η αλήθεια είναι σε είναι δραματική αυτή. Κατάσταση. Ναι, αλλά όμως από την άλλη είναι πολύ γαλαντόμοι απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο. Και αν θα δείτε μέσα. Γιατί από κάθε το λέτε νομοσχέδιο. Αυτό. Ναι. Ακόμη εχθές. Βλέπετε στον τουρισμό, για παράδειγμα, ενισχύει ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες με 35% λέει των απολειών που είχαν πέρυσι. Mm-hmm. Φέτος δηλαδή, με πέρυσι τα εισοδά τους. Δηλαδή δεν φίδεται να δίνει, να επιχορηγήσει στο μεγάλο κεφάλαιο, γιατί θεωρεί ότι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει ξανά στην ανάκαμψη. Mm-hmm. Ωστόσο όμως όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει, για παράδειγμα, υπονόμησε την γεωργική αργία χθες. Τι σχέση έχει αυτό με την πανδημία? Χτυπάει τη συνεργαλιστική δράση. Λέει ηλεκτρονική γενική συνέλευση και πληροφορία ηλεκτρονική στα σωματεία. Καταγγελεί, έχουμε προχθές εργαζόμενος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον κλάδο, δεν ήταν μέλος του σωματείου, του στείλανε να ψηφίσει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αλλοιώνονται συνολικά οι σχετισμοί. Νέο πάγωμα του κατώτερου μισθού ως το τέλος του Ιούλιου του 2021. Οι εφοπλιστές στηρίζονται με αναστολή συμβάσεων για τους αυτεργάτες με συνεργασία και το καθεξής. Ιδιωτικοποιείται το συγκοινωνικό έργο. Με αφορμή αυτό δηλαδή ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας και στις μεταφορές, στις αστικές συγκοινωνίες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης έχουμε και μπαλώματα στα νοσοκομεία αντί για μαζικές προσλήψεις μόνο μου προσωπικού. Μεταφέρονται οι μέθα από τη μία μονάδα στην άλλη. Μεταφέρονται οι εργαζόμενοι από τη μία μονάδα στην άλλη. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, η οποία δεν έχει στόχο δυστυχώς την υγεία του λαού, αλλά την καταλυστική οικονομία, τη λειτουργία της, τα κέρδη. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κατσότη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.